Καλημέρα. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για τη βιταμίνη B12 και πώς μπορούμε να έχουμε επαρκή ποσότητα από αυτήν στην καθημερινή διατροφή μας. Η βιταμίνη B12 προέρχεται κυρίως από ζωικές τροφές, αλλά αυτό δεν είναι επειδή τα θηλαστικά ή τα πουλερικά ή τα ψάρια συνθέτουν βιταμίνη B12, παρά και αυτά τη λαμβάνουν από βακτήρια τα οποία υπάρχουν στο έδαφος. Στο έδαφος λοιπόν υπάρχουν κάποια βακτήρια τα οποία ανάμεσα σε τα πολλά πράγματα που συνθέτουν είναι βιταμίνη B12. Τα ζώα τα οποία χρησιμοποιούμε για εκτροφή τρώνε αυτά τα βακτήρια και μαζί τη βιταμίνη B12 που παράγουν και γι' αυτό στους ιστούς τους συγκεντρώνουν τη βιταμίνη B12, την οποία μπορούμε να λάβουμε και εμείς. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος είναι αυστηρά χορτοφάγος, δηλαδή vegan, δεν τρώει καθόλου ζωικές τροφές, θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει συμπλήρωμα βιταμίνης B12. Αυτό σημαίνει φυσικά και απ' την άλλη ότι μπορεί να επιλέξει τροφές οι οποίες είναι ενισχυμένες σε β12. Υπάρχουν κάποιες τροφές, συνήθως γάλατα, φυτικά κτλ, που έχουν προσθήκη βιταμίνης β12. Προσοχή, η σπιρουλίνα, η οποία έχει κάποιες ουσίες που μοιάζουν με τη β12, ξεγελάνε τον οργανισμό και δεν λειτουργούν ως β12 τελικά και εντείνουν την έλλειψη σε β12, οπότε αν κάποιος είναι αυστηρός χορτοφάγος, vegan δηλαδή, δεν πρέπει να καταναλώνει σπιρουλίνα καθόλου. Θα πρέπει να λαμβάνει β12 από αξιόπιστες πηγές, δηλαδή από συμπληρώματα διατροφής. Εάν πάτε να αγοράσετε β12, θα βρείτε σε πολλές διαφορετικές κοβαλαμίνες. Υπάρχει κυανοκοβαλαμίνη, μεθυλοκοβαλαμίνη, υδροξικοβαλαμίνη κτλ. Όλες αυτές είναι παρόμοιες, όχι εξίσου ενεργές. Η κυανοκοβαλαμίνη είναι η πιο ισχυρή, άρα εγώ συνήθως συστήνω τη μεθυλοκοβαλαμίνη, γιατί το κυάνιο ίσως με την υπερκατανάλωση να μην ξέρει τι να το κάνει καλά ο οργανισμός, ενώ τη μεθυλική ομάδα είναι κάτι με την οποία είναι πάρα πολύ εύκολο να τη χρησιμοποιήσει ο οργανισμός κάπου. Άρα λοιπόν συστήνω μεθυλοκοβαλαμίνη. Σχετικά τώρα με τη β12, θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι αναγκαία μόνο σε άτομα που δεν τρώνε ζωικές τροφές. Από τις μελέτες που είχα κάνει στο νοσοκομείο, είχα δει ότι τουλάχιστον 1 στα 4 άτομα άνω των 40 ετών χρειάζεται εξτρά βιταμίνη β12 στη διατροφή του, και αυτό κυρίως γιατί έχει έλλειψη β12, όχι επειδή δεν καταναλώνει επαρκώς β12, αλλά επειδή έχει διαταραχές στην απορρόφηση της β12, που συνήθως συνδέονται είτε με δυσλειτουργία του στομάχου είτε με δυσλειτουργία του εντέρου. Η β12 είναι πολύ ιδιαίτερη βιταμίνη γιατί η απορρόφησή της είναι πολύπλοκη και απαιτεί άρτια λειτουργία και του στομάχου και του τελικού λεπτού εντέρου, του τελικού ηλαιού που λέμε, πράγμα που δεν συμβαίνει πάντα μετά τα 40, δηλαδή τουλάχιστον σε 1 στους 4 μετά τα 40 δεν συμβαίνει. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις θέλουμε επιπρόσθετη βιταμίνη β12. Άρα και καλό είναι να μετράμε β12 μετά τα 40, έστω κάθε 3-4 χρόνια, και σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη, να μην αυξάνουμε τις ζωικές τροφές οι οποίες έχουν κινδύνους σε υπερκατανάλωση, αλλά να παίρνουμε ένα συμπλήρωμα διατροφής βιταμίνης β12 και ταυτόχρονα να παρακολουθούμε. Το καλό είναι ότι η β12 στα άτομα που απορροφάτε καλά δεν είναι αναγκαίο να την παίρνουμε και κάθε μέρα, δηλαδή με 2-3 φορές την εβδομάδα αρκεί. Αρκεί φυσικά να μετράμε και να είμαστε σίγουροι ότι αυτό αρκεί. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή όλοι να παίρνουν κάθε μέρα, εντάξει. Και εφόσον βιταμίνη β12 υπάρχει δυνατότητα να μετρηθεί, τι πιο απλό. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.